Είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο Προφήτης και το κεφάλαιο Λάμπτα Θήτα. Κεφάλαιο 39, Λάμπτα Θήτα κεφάλαιο. 39 κεφάλαιο. Σελίδα 649 από το βιβλίο του Ισαΐα του Προφήτου. Κατά εκείνον τον καιρόν, Μεροδάχ Βαλαδάν, ο υιός του Βαλαδάν, βασιλεύς της Βαβυλώνος, έστειλαν επιστολάς και δώρα προς τον Εζεκία να ακούσας ότι αρρώστησε και ανέλαβε. Και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας και έδειξεν εις αυτούς τον οίκον των πολυτίμων πραγμάτων αυτού, των άργυρων και των χρυσών και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και πάσαν την οπλοθήκην αυτού και πάνω τι ευρίσκετο εν της θησαυρής αυτού. Δεν είναι το ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υποπάσαν την εξουσίαν αυτού, το οποίον ο Εζεκίας δεν έδειξε εις αυτούς. Τότε ήλθε εν Ισαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκίαν και είπε προς αυτόν, «Τι λέγουσι ούτοι οι άνθρωποι και πόθεν ήλθον προς ε?» Και ο Εζεκίας είπε, «Από γης μακράν έρχονται προς εμέ από Βαβυλώνος». Ο δε είπε, «Τι είδον εν το οίκο σου?» Και απεκρίθη ο Εζεκίας, «Είδον παν ότι είναι εν το οίκο μου. Δεν είναι ουδέν εν της θησαυρής μου, το οποίον δεν έδειξε εις αυτούς». Τότε είπε ο Ισαΐας προς τον Εζεκίαν, «Άκουσον τον λόγον του Κυρίου των δυνάμεων. Ιδού έρχονται οι μέρες καθάς, πάνω ότι είναι εν το οίκο σου και ότι οι πατέρες σου εναποταμίευσαν μέχρι της ημέρας ταύτης, θέλει μετακομιστεί εις την Βαβυλώνα. Δεν θέλει μείνει ουδέν, λέει ο Κύριος. Και εκ των ιών σου ή την εστέλουσιν εξέλθει από σου, τους οποίους θέλεις γεννήσει, θέλους συλλάβει και θέλους γίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως του Βαβυλώνος». Τότε είπε ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν, «Καλός ο λόγος του Κυρίου τον οποίον ελάλησας, είπε έτι, διότι θελείστε ειρήνη και ασφάλεια εν τες ημέρες μου. Αμήν». Εζεκίας, ένας άνθρωπος πραγματικά ιδιαίτερος ενώπιον του Θεού και ιδιαίτερος γιατί ενώ ο πατέρας του έπραξε κατά πάντα πονηρά ενώπιον του Θεού, αυτός από τη στιγμή που βρέθηκε βασιλιάς έδωσε την καρδιά του στο Θεό και ο Θεός χάρηκε και κατήφθηνε την καρδιά του στο να φυλάτει τους λόγους του μέσα στην καρδιά του και όχι μόνο αυτό και να εκτελεί και να εκπληρώνει και να πράττει κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Επαναλαμβάνω γιατί αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της ευλογίας των ανθρώπων και των ευλογημένων ανθρώπων. Παρέδωσε την καρδιά του στον Κύριο, αν και η εμπειρία του η οικογενειακή ήταν τραγική, γιατί οι γονείς του είχαν, ο πατέρας του ιδιαίτερα, είχαν δώσει την καρδιά τους στα είδωλα, στην ανομία και στην παράβαση. Αυτός από μικρό παιδί που ανέλαβε τη βασιλεία έδωσε την καρδιά του στον Κύριο και καθώς έδωσε την καρδιά του στον Κύριο, ο Θεός έλαβε αυτήν, τη γέμισε με το Λόγο Του και του δώσε δύναμη να περπατήσει ακριβώς το θέλημα του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα μας και το θέλει και το ενεργεί από τη στιγμή που πλησιάσουμε το Θεό. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός, καθώς εξεπλήρωνε και εκτελούσε πρώτον καθαρισμό του εαυτού του, της οικογένειάς του, του λαού, του ναού, ύστερα αφού καθάρισε τα πάντα, έδωσε την καρδιά του ώστε να λατρεύει κατά πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού τον Κύριο των δυνάμεων. Και όχι μόνο αυτό, έβαλε ο Θεός και στην καρδιά του
να μεταφέρει αυτά τα οποία είχε λάβει από το Θεό, την αλήθεια και την υπακοή στην αλήθεια προς πάντας τους Ισραηλίτες όπου και αν βρίσκονταν, πέραν της φυλής του Ιούδα, μη τυχόν και ακούσουν, δεχτούν, επιστρέψουν, γιατί το θέλημά του ήταν όλοι να είναι ευλογημένοι. Όχι μόνο η οικογένειά του, όχι μόνο ο λαός του, όχι μόνο το βασίλειό του, αλλά όλοι να είναι ευλογημένοι. Αυτή είναι η καρδιά που δημιουργεί ο Θεός. Και ο Θεός τον ευόδωσε κατά πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν δυσκολίες και δοκιμασίες και θλίψεις και προβλήματα στη ζωή του, αλλά σημαίνει ότι σε όλα αυτά κάνει ο Θεός πάντοτε να θριαμβεύομεν στην Καινή Διαθήκη δια του Ιησού Χριστού. Αλλά και τότε, μάλιστα, ένα φοβερό, τρομακτικό πρόβλημα παρουσιάστηκε από τους Ασσυρίους, οι οποίοι ξεκίνησαν φοβερή εκστρατεία εναντίον του λαού του Ιούδα με δυνάμεις αμέτρητες, και η διαφορά της δύναμης του λαού του Ιούδα, της στρατιωτικής, της πολεμικής, με τους Ασσυρίους ήταν τρομακτική. Και εκείνο που ζήτησε ο Σεναχερήμ, ο βασιλιάς των Ασσυρίων, είναι υπακοή, υποταγή και όλα θα πάνε καλά. Αλλά ο Θεός είχε βάλει στην καρδιά του Εζεκία να πράξει κατά πάντα το θέλημά του, ελπίζοντας, και εδώ ήταν η μεγάλη δοκιμασία, αλλά και ο θρίαμβος, ελπίζοντας όχι στις δυνάμεις του, όχι στις ικανότητές του, αλλά μόνο στη βοήθεια του Θεού. Και αυτό αρέσει το Θεό. Εκεί ενεργεί ο Θεός. Και όταν κατέβηκαν τα φοβερά στρατεύματα του Σεναχερήμ και την επόμενη μέρα θα γινόταν το μεγάλο κακό, πριν ξημερώσει η επόμενη μέρα του μεγάλου κακού, ο Κύριος έστειλε έναν άγγελο τη νύχτα και εφώνευσε 185.000 στρατιώτες του Σεναχερήμ και διέλυσε και κατέστρεψε όλο το στρατό του Σεναχερήμ. Μοναδική ενέργεια που δεν έχει ξανακάνει ο Θεός κατά αυτόν τον τρόπο, στον μοναδικό άνθρωπο, τον Εζεκία, που όχι μόνο περπατούσε και ακολουθούσε κατά πάντα το Λόγο του Θεού, αλλά και η καρδιά του ήταν στραμμένη στον Κύριο και η ελπίδα του μόνο στον Κύριο. Φοβερή και μοναδική ενέργεια του Θεού, επαναλαμβάνω, στο μοναδικό αυτό άνθρωπο, αλλά δεν ήταν και μοναδική. Κατά πάντα τον ευόδωνε. Η ευλογία του Θεού ήταν πλήρης στη ζωή του. Όμως, ξαφνικά, συμφορά. Αδελφοί, είναι πολύ σοβαρό να παίρνουμε μαθήματα από το Λόγο του Θεού. Ξαφνικά συμφορά. Ασθένεια αγιάτρευτη. Και ο Θεός αποστέλει τον Ισαΐα τον προφήτη στον Εζεκία να του προφητεύσει θάνατο. Η ζωή σου τέλειωσε, τελειώνει. Μέχρι εδώ ήταν ευλογημένη, άγια, αλλά εδώ τελειώνουμε. Ετοίμασε τα του οίκου σου, του λέει ο Ισαΐας. Και ο Ισαΐας χωρίς καμία αμφιβολία ότι το μήνυμα του Θεού ήταν συγκεκριμένο και τρομακτικό. Ο Εζεκίας όμως έχει και ένα άλλο πολύ ωραίο χαρακτηριστικό. Έχει παρησία ενώπιον του Θεού πλέον.
Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε μην αποβάλλετε την παρησία σας, η οποία έχει μεγάλη μισθαποδοσία. Έχει παρησία ενώπιον του Θεού. Και ενώ φεύγει ο Ισαΐας, ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού και εκφράζει την παρησία που είχε στην καρδιά του ενώπιον του Θεού εξαιτίας της ζωής του, εξαιτίας της πίστης του, της αγάπης του στον Θεό και στο λαό και της ελπίδας του μόνο στον Κύριο, λέγοντας «Θυμήσου Κύριε τώρα πώς περπάτησα ενώπιον σου εν απολύτω αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα κατά πάντα το αρεστό ενώπιον σου». Φοβερή παρησία, αδελφοί. Όταν ο άνθρωπος έχει τέτοια παρησία, η μισθαποδοσία είναι μεγάλη. Αλλά η παρησία δεν είναι ούτε ασέβεια, ούτε επιπολαιότητα, ούτε θράσος. Η παρησία είναι στηριγμένη στο παρελθόν του ανθρώπου, στη ζωή του ανθρώπου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις παρησία εάν δεν πράττεις κατά πάντα το ευάρεστο ενώπιον του Θεού εν καρδία τελεία και σύμφωνα με την απόλυτη αλήθεια του Ευαγγελίου. Αλλά δεν έφτανε μόνο η παρησία που είχε ο Εζεκίας, αλλά είχε και ένα άλλο πάρα πολύ ολοσυγκεκριμένο, ευλογημένο χαρακτηριστικό, την ταπείνωση. Μπορούσε να ταπεινωθεί άμεσα. Και όχι να ταπεινωθεί από φόβο, αλλά να ταπεινωθεί από επίγνωση της αδυναμίας του και της παντοδυναμίας του Θεού. Γιατί το να ταπεινωθείς από φόβο μπροστά σε έναν ισχυρό άνθρωπο, δεν ξέρω αν είναι εύκολο, αλλά γίνεται. Το να ταπεινωθείς σφόδρα μπροστά σε έναν αδύναμο άνθρωπο, ενώ εσύ αισθάνεσαι και πιο δυνατός, αυτό είναι χάρις Θεού. Και αυτό έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Ο Εζεκίας λοιπόν είχε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, ότι μπορούσε να ταπεινωθεί εν αληθεία με όλη του την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια, τη δύναμη. Πράγμα το οποίο εξάσκησε και ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού. Και έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος με παρησία εξαιτίας της τελείας καρδιάς του, της απόλυτης αλήθειας που όχι μόνο γνώριζε αλλά και περπατούσε, αλλά και του έργου του, αλλά και του κόπου της αγάπης του, και επειδή μπορούσε να ταπεινωθεί με αληθινή ταπείνωση, πραγματική ταπείνωση ενώπιον του Θεού, το αποτέλεσμα ήταν ότι βρήκε απόλυτη χάρη από το Θεό. Απόλυτη τέλεια χάρη από το Θεό. Ώστε ο Θεός απευθυνόμενος στον Ισαΐα που είχε φύγει, του λέει «επίστρεψον» και πήγαινε πες του ότι άκουσε την προσευχή του και τον θεραπεύω. Αλλά επειδή ο Θεός γνωρίζει ότι όσο και ευλογημένος να είναι ο άνθρωπος, όσο και στην παρουσία του Θεού να στέκεται σε αγιασμό και καθαρότητα, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να τα πιστέψει. Υπάρχουν πράγματα που δεν χωράνε στην καρδιά του. Υπάρχουν πράγματα που δυσκολεύουν τον άνθρωπο να πει αμήν. Και χρειάζεται βοήθεια. Γι' αυτό ο Θεός που είναι ετοιμοτάτη βοήθεια σε όλους μας, του λέει
για να σε βοηθήσω θα σου δώσω ένα σημείο. Και διάλεξε, γιατί τόσο είναι μεγάλο το θαύμα και αδύνατον να πραγματοποιηθεί, ώστε το σημείο το οποίο σου δίδω είναι το ίδιο μεγάλο. Θέλεις να στρέψω 10 βαθμούς τη σκιά σε αυτό το όργανο που μέτραγαν την ώρα, το ηλιακό ορολόγιο, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 10 βαθμούς. Μπροστά ή πίσω. Και ο Ισαΐας σκέφτηκε, αναλογιζόμενος την αδυναμία της απιστίας του, την αδυναμία του να δεχτεί και να χωρέσει στην καρδιά του αυτός ο φοβερός λόγος του Θεού, και είπε, το να πάει μπροστά είναι εύκολο, καλύτερα να πάει πίσω που είναι δύσκολο να γυρίσει πίσω ο ήλιος. Και ο Θεός το έκανε. Και ο Εζεκίας θεραπεύθηκε άμεσα. Και χάρηκε και δόξασε το Θεό. Αλλά όμως συνέβη και κάτι που ο Θεός πρέπει να δοκιμάσει και τον Εζεκία. Ο Εζεκίας, είπαμε, ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος. Ο Θεός είχε βάλει στην καρδιά του το λόγο του, το θέλημά του, του είχε δώσει δύναμη, του είχε δώσει πίστη, του τα είχε δώσει όλα. Και βρισκόταν πάντοτε στην απόλυτη παρουσία του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στην απόλυτη παρουσία του Θεού, ενεργεί κατά το θέλημα του Θεού. Ο Θεός όμως σκέφτηκε να δοκιμάσει τον Εζεκία. Και εγκατέλειψε αυτόν, παίρνοντας, αποσύροντας την παρουσία του από τη ζωή του, την παρουσία του Θεού από τη ζωή του, για να τον δοκιμάσει και να γνωρίσει ο Θεός αν και από μόνος του, όχι μόνο με την επέμβαση και τη δύναμη του Θεού, και από μόνος του θα πράξει κατά το θέλημα του Θεού. Και ήρθε η δοκιμασία της πίστεως. Ο βασιλιάς Μεροδάχ Βαλαδάν, ο υιός του Βαλαδάν, βασιλεύς της Βαβυλώνος, έστειλε επιστολάς και δώρα προς τον Εζεκίαν, καθώς άκουσε το μεγάλο θαύμα το οποίο συνέβη στον Εζεκία, τη θεραπεία του, αλλά και καθώς άκουσε τα θαύματα τα πολλά που ο Θεός έκανε στον αδύναμο Εζεκία. Και χάρηκε. Χαρά όχι καλή. Ο Εζεκίας έξω από την παρουσία του Θεού, και λέει ο Λόγος του Θεού, πλην δεν ανταπέδωκεν ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσίαν, διότι επήρθη η καρδιά του. Η μεγάλη ευλογία έφερε έπαρση στην καρδιά, την τέλεια, αλλά μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στη φροντίδα, μέσα στην προστασία, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, θα λέγαμε. Στην τέλεια καρδιά του Εζεκία, καθώς απεμακρύνθη η χάρη του Θεού, δημιουργήθηκε έπαρσης. Και επήλθε η οργή του Θεού. Και έτσι όταν οι απεσταλμένοι να συγχαρούν και να θαυμάσουν για το έργο που έκαμε ο Θεός στη ζωή του, ιδιαιτέρως το φοβερό θαύμα της θεραπείας, ο Εζεκίας με έπαρση καρδίας πλανήθηκε και αντί να δώσει δόξα στο Θεό και αντί να ευχαριστήσει το Θεό για τη χάρη του, το ελεός του και την ενέργειά του, έδωσε δόξα στον εαυτό του, φανερώνοντας στους απεσταλμένους
του βασιλιά της Βαβυλώνος, όλη την ευλογία του Θεού σαν δική του. Ελάτε να σας δείξω τι έχω, για να καταλάβετε ποιος είμαι. Και δεν έκρυψε τίποτα, τα έδειξε όλα. Έδειξε τον άργυρον, τον χρυσόν, τα αρώματα, τα πολύτιμα μοίρα, την οπλοθήκη του και ό,τι ευρίσκεται μέσα στους θησαυρούς του, και δεν ήταν τίποτα το οποίο είχε παρακυρίου εξαιτίας της ευλογίας του Θεού στον οίκον του. Ένα ξέχασε να δείξει, αυτόν που του τα δώσε. Γιατί ο Θεός είναι ο δοτήρ παντός αγαθού. Και τώρα επεμβαίνει ο Ισαΐας, ο προφητικός λόγος του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί και τι θέλουνε, γιατί ήρθανε. Και ο Ζεκίας με τη χαρά της έπαρσης λέει, ήρθαν και εγώ τους έδειξα όλες τις ευλογίες, όλα τα δώρα του Θεού τα οποία εγώ έχω. Και ο Ισαΐας στενοχωρήθηκε, λυπήθηκε, και ο προφητικός λόγος εξήλθε εκ του στόματος αυτού, λόγος κρίσεως και οργής. Ιδού έρχονται οι μέρες, Εζεκία, κατά τις οποίες πάνω ότι είναι εν το οίκο σου, το οποίο και οι πατέρες σου εναποταμίευσαν, μέχρι της ημέρας αυτής θα μετακομιστεί στη Βαβυλώνα. Δεν θα μείνει τίποτα εδώ στο σπίτι σου. Όλα θα τα χάσεις, όλα θα στα πάρουν αυτοί στους οποίους τα άδειξες. Και όχι μόνο αυτό, η οργή του Θεού εκδηλώνεται και στην οικογένειά σου, καθώς εκ των υιών σου, οι οποίοι θα εξέλθουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις και θα λάβεις, θα εχμαλωτιστούν, θα γίνουν ευνούχοι και δούλοι εν το παλατίο της Βαβυλώνος. Και τ' άκουσε ο Εζεκίας και λέει η Γραφή, και ταπεινώθη ο Εζεκίας δια την έπαρσιν της καρδίας αυτού, καθώς και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Υπάρχει διόρθωση σε αυτό το κακό που ήρθε εξαιτίας της οργής του Θεού στη ζωή του Εζεκία. Υπάρχει διόρθωση όταν βλέπεις την οργή του Θεού να έρχεται από στιγμή σε στιγμή, σε λίγες μέρες. Όλα θα γκρεμιστούν και θα καταστραφούν. Και ο Εζεκίας ήξερε. Ταπείνωσης από την έπαρση της καρδίας και ταπείνωσης από την αλαζονία του βίου. Είναι δύο βασικά προβλήματα της ανθρώπινης φύσης. Επέρεται η καρδιά εξαιτίας αυτών που ήθελε και έχει, και αλαζονεύει το πνεύμα εξαιτίας των απόψεων και των γνώσεων. Μάλιστα ο Θεός φοβήθηκε την αλαζονία του Αποστόλου Παύλου για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Και αυτός ο οποίος φέρνει σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ο προφητικός λόγος. Ο προφητικός λόγος είναι αυτός που μπαίνει στην καρδιά του ανθρώπου, ζωοποιείται δια Πνεύματος Αγίου και ο άνθρωπος εννοεί, όπως εννοήσε ο Εζεκίας, ότι όλα τελειώνουν. Δεν είχε καμία αμφιβολία. Σε λίγες μέρες καταστρέφομαι. Αυτοί που ήρθαν θα τα πάρουν όλα.
Προλαβαίνω. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, αδελφοί. Προλαβαίνεις. Προλαβαίνουμε. Δεν έχουμε πολύ καιρό. Ο Κύριος έρχεται. Προλαβαίνεις να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς, να μεταμορφωθείς σώμα, ψυχή και πνεύμα, να αφαιρεθεί από το Θεό, εσύ δεν μπορείς να το κάνεις, να αφαιρεθεί από το Θεό η έπαρση της καρδιάς σου εξαιτίας της ευλογίας του Θεού και η αλαζονία του πνεύματός σου εξαιτίας της βοήθειας και της αποκαλύψεως του Θεού. Προλαβαίνεις. Επαναλαμβάνω. Ιδού έρχονται οι μέρες καθάς παν ό,τι είναι το οίκος σου και ό,τι οι πατέρες σου ενταμείευσαν μέχρι τις ημέρες ταύτης θα καταστραφεί, θα μετακομιστεί. Λίγες μέρες. Προλαβαίνουμε, αδελφοί. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μη σκληρύνεις την καρδιά σου λέγοντας «Δεν είναι για μένα, εγώ είμαι μια χαρά». Κανείς μας δεν είναι μια χαρά. Όλοι μας θέλουμε μετάνοια. Όλοι θέλουμε επιστροφή. Γιατί αν ήμασταν μια χαρά θα είχαμε όλες τις ευλογίες του Εζεκία. Τελεία καρδία. Απόλυτη ελπίδα. Αγάπη για τους συνανθρώπους. Έμπρακτα πράγματα. Περπάτημα κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, ώστε η ευλογία του Θεού θα είναι πλήρη σε εμάς. Λίγο απέσυρε ο Θεός την παρουσία του. Εγώ όμως δεν θα το πω έτσι όπως συνέβη στον Εζεκία, θα το πω όπως συμβαίνει σε εμάς. Λίγο απομακρυνόμαστε από την παρουσία του Θεού και αμέσως η καρδιά φουσκώνει, αμέσως το πνεύμα λαζονεύεται, αμέσως μεταμορφώνεται ο άνθρωπος και ο Θεός λέει προλαβαίνεις. Δεν έχεις πολύ καιρό. Η οργή του Θεού μέλει ταχύτατα να αποκαλυφθεί σε όλο το πρόσωπο της οικουμένης. Ως κλέφτης ενοιχτή έρχεται ο Κύριος. Και θα είναι φοβερό να είμαστε σήμερα στην εκκλησία, να ακούμε το Λόγο του Θεού και ξαφνικά όταν θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού και θα αρπαχθεί η εκκλησία, εγώ να είμαι εδώ που είμαι και να κηρύττω. Ο Θεός να φυλάει. Και εσύ να είσαι εκεί που είσαι και να κάθεσαι. Προλαβαίνουμε, αδερφοί αγαπητοί. Αλλά προλαβαίνουμε αν μάθουμε αυτό που ήξερε ο Εζεκίας. Ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ότι ο Θεός συγχωρεί, ελεεί, μεταμελείται για το κακό και για την οργή. Ο Θεός αλλάζει γνώμη. Κάτω από μία προϋπόθεση. Αληθινή μετάνοια. Αληθινή επιστροφή. Και ο Εζεκίας μετανόησε και δεν ήλθε επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκία. Άμεσα ο Ισαΐας είπε όταν είδε τη μετάνοια του Εζεκία και την επιστροφή του ότι αυτά που σου είπα, Εζεκία, δεν θα συμβούν σε σένα που μετανόησες, θα συμβούν στους άλλους που δεν θα μετανοήσουν. Φοβερό το μήνυμα. Σε σένα που μετανόησες τώρα, αλλά όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια. Όλα αυτά δεν θα συμβούν σε σένα, ούτε στα παιδιά σου. Αλλά όλα αυτά και χειρότερα ακόμη θα συμβούν και συνέβησαν σε αυτούς που θα ακούσουν το μήνυμα. Μετανοείτε διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών, θα αδιαφορήσουν, θα στρέψουν το βλέμμα τους αλλού και
η οργή του Θεού θα επέλθει σε αυτούς. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα είναι ωραία μέρα. Γιατί αυτό που συνέβη στον Εζεκία, που έδωσε την καρδιά του στο Θεό και ο Θεός έβαλε στην καρδιά του το λόγο του, το θέλημά του και το έργο του, και ο άνθρωπος, ο Εζεκίας, έπραξε κατά πάντα το θέλημα του Θεού μέσα από το λόγο του, μέσα από τη δικαιοσύνη του Θεού, και ο Θεός μεταμόρφωσε την καρδιά του σε καρδιά τέλεια. Μεταμόρφωσε τη ζωή του Εζεκία μέσα από την κατάρα του πατρός του σε ευλογία τέλεια, σε ευλογημένη ζωή, σε αυτόν και στην οικογένειά του. Αυτός είναι έτοιμος κάθε στιγμή. Όπως απέσυρε την παρουσία του από τον Εζεκία, ή όπως απομακρυνόμαστε κάποιες φορές και εμείς από την παρουσία του Κυρίου, είναι έτοιμος, καθώς εκφράζεται η συνέπεια της αποστασίας, της έπαρσης της καρδίας, της αλαζονίας του βίου, εάν επιστρέψουμε και ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού αυτή τη στιγμή, τότε ο Θεός θα κάνει χάρη. Θα μας ελεήσει και θα μας πει: σε σένα η οργή μου που μετανόησες, σε σένα που μετανόησες, η οργή μου απομακρύνεται. Εσύ και τώρα και πάντοτε θα ζεις μέσα στην ευλογία μου. Βοήθησέ μας, Κύριε. Αμήν.